πούμε ότι καταρχήν να σας ευχαριστήσουμε όλους έναν ένα για την παρουσία σας εδώ σήμερα. Να σας πούμε ότι δύο σύλλογοι, ο Σύλλογος Ραδιοταξί, σε συνεργασία με τον Σύλλογο των Εργαζομένων στο Νοσοκομείο, αποφάσισαν από κοινού να διοργανώσουν αυτή εδώ την ημερίδα, με σκοπό πάντα, την ενημερωτική αυτή ημερίδα, με σκοπό να ενημερώσουν τους εργαζόμενους και στους δύο αυτούς τομείς, αλλά και γενικότερα τους εργαζόμενους, για ένα πολύ μεγάλο θέμα, όπως είναι το συνταξιοδοτικό ασφαλιστικό. Εγώ είμαι, θα κατευθύνω αυτή εδώ την ημερίδα, θα σας πω τη διαδικασία. Θα απευθύνω χαιρετισμό οι δύο πρόεδροι. Θα απευθύνω χαιρετισμό, αν θέλει ο αντιδήματος. Θα αναφέρομαι επίσης, θα δώσω το λόγο στο εκλεκτό καλεσμένο μας. Άλλωστε, πιστεύουμε ότι πιο ενημερωμένο δεν θα πιστεύουμε να καλέσουμε εδώ για να ενημερώσει για αυτό το συγκεκριμένο θέμα, όπως είναι ο Γιώργος Ρουμανιάς. Πιστεύουμε λοιπόν ότι η ενημέρωση, εκτός των άλλων, την ενημέρωση που θα τοποθέτηση που θα κάνει ο κ. Ρουμανιάς, θα δεχτούμε ερωτήσεις και αν στο τέλος και αυτές οι ερωτήσεις θα δεχτεί ο κ. Ρουμανιάς και θα απαντηθούν, αν στο τέλος υπάρχουν και ακόμα κάποια προβλήματα τα οποία δεν έχουν δοθεί απαντήσεις, θα στο τέλος όποιοι είναι να παραμείνουν. Αν έχουν δοθεί απαντήσεις, να μην παραμείνουν και δημιουργηθεί συνωστισμός. Θα παραμείνουν για να δοθεί και ακόμα εξηγήσεις για να μην έχουμε οποιαδήποτε ερωτήματα. Λοιπόν, θα καλέσω στο βήμα τον πρόεδρο του Ραδιοταξί Αγρινίου, τον Χρήστο τον Παπούλια, ναι, για να μας επιθύνει ένα χαιρετισμό. Αγαπητέ κύριε Αντιδήμαρχε, κύριε Δημοτική Σύμβουλη και εκπρόσωποι φορέων, και εκπρόσωποι σωματείων, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το Σωματείο Ραδιοταξί Αγρινίου, σε συνεργασία με το Σύλλογο Εργαζομένων του Νοσοκομείου Αγρινίου, αποφάσισε αυτή την ιδιαίτερα δύσκολη εποχή να διοργανώσουμε την ημερίδα με αυτό το σημαντικό και συγκεκριμένο θέμα, αλλά και με τον κύριο του κυρίου Ρουμανιά. Είναι γνωστό ότι η οικονομική κρίση που βιώνουμε δημιούργησε σειρά προβλημάτων στον κλάδο μας, με αποτέλεσμα περισσότερο από 80% των συναδέλφων να αδυνατούν να πληρώσουν τις ασφαλιστικές τους φορές. Από την εξέλιξη της σημερινής ημερίδας ευελπιστούμε να προκύψουν προτάσεις και λύσεις για το καλό των συναδέλφων μας. Τελειώνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω για την άφθονη διοργάνωση της ημερίδας τον πρόεδρο του Συλλόγου Εργαζομένων του Νοσοκομείου, τον κύριο Γιάννη Λίγο, καθώς επίσης τον κύριο Συντάγματος και δεν έχουν την κοινωνική νομιμότητά τους. Πράγματι, φαίνεται ότι η κρίση θα είναι μια ακόμα ευκαιρία για τους έχοντες και κατέχοντες. Γίνεται νέα κατανομή πλούτου, η πραγματική υπέτη παρεμένουν στο απειρόβλητο, οι πλούσιοι πλουσιότεροι και οι φτωχοί φτωχότεροι. Οι νέες παρεμβάσεις στα εργασιακά, η κινητικότητα, η διαθεσιμότητα, εν τέλει οι απολύσεις στα νέα χαράτσια που προωθούνται με το νέο φορολογικό, δεν πρέπει να μείνουν αναπάντητα. Φορτώνουν τα βάρη της κρίσης στους εργαζόμενους και στα λαϊκά στρώματα. Έχουμε βιώσει συνιστούς, συντάξεις, κοινωνικά επιδόματα. Η ανεργία καλπάζει. Το κλείσιμο κάθε ελπίδα για τον άνεργο και τον νέο που θέλει δουλειά. Η διάλυση της κοινωνικής ασφάλισης είναι καθήκον μας όλων να ενημερώσουμε την ελληνική κοινωνία, γιατί έτσι μόνο μπορεί να αντιδράσει. Ο Σύλλογός μας, πάντα πρωτοπόρος, θέλοντας για μια ακόμα φορά να ενημερώσει κατά κύριο λόγο τους εργαζόμενους στον χώρο της υγείας αλλά και γενικότερα στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, αυτή τη φορά με συμπαραστάτες το Σωματείο του Ραδιοταξί και ιδιαίτερα τον πρόεδρο κύριο Παπούλια, με το οποίο το απευθύνω και τα συγχαρητήριά μου, από κοινού αποφασίσαμε για την πραγματοποίηση αυτής της ενημερωτικής ημερίδας με ομιλητή τον αξιότιμο καλεσμένο διακεκριμένο εργατολόγο κύριο Γιώργο. Ο λόγος στον κύριο Ρουμανιά. Καλησπέρα λοιπόν για εμένα. Πρέπει να σας πω ότι είναι η δεύτερη φορά ή η τρίτη, δεν θυμάμαι καλά, που μιλώ σε αυτή την αίθουσα. Και πρέπει να σας πω ότι διατηρώ πολύ καλές αναμνήσεις, γιατί και τις δύο προηγούμενες φορές η αίθουσα ήταν γεμάτη, όπως και σήμερα. Που σημαίνει ότι η κοινωνία του Αγρινίου ευαισθητοποιείται σε παρόμοια ζητήματα. Βέβαια σήμερα στην Ελλάδα όλοι ευαισθητοποιούνται, γιατί υπάρχει το μεγάλο ζήτημα του μέλλοντος. Θα έλεγα ότι υπάρχει και ζήτημα παρόντος, αλλά το μεγάλο ζήτημα είναι το μέλλον. Μου έλεγε προηγουμένως ένας φίλος,
ότι ξέρεις, την περίοδο της κατοχής είχαμε μία ελπίδα ότι κάποια στιγμή θα τελειώσει αυτή η ιστορία. Σήμερα δεν έχουμε ούτε αυτή την ελπίδα. Σήμερα όποια να κοιτάξουμε βλέπουμε σκοτάδι, βλέπουμε κάτι το μαύρο. Σε κάθε περίπτωση όμως εμείς πρέπει να κάνουμε τη δουλειά μας σήμερα εδώ και νομίζω ότι η δουλειά γίνεται αν έχετε μια υπεύθυνη και σωστή ενημέρωση και έχουμε βέβαια και τη δυνατότητα συζήτησης. Να μην είναι ένας μονόλογος αυτά που έχω να πω εγώ, αλλά να έχετε τη δυνατότητα στη συνέχεια να υποβάλλετε τις δικές σας παρατηρήσεις, ερωτήσεις και αν θέλετε μάλιστα και επί προσωπικού. Εάν θέλει κάποιος ή κάποια να ρωτήσει κάτι, αν τη συμφέρει, αν μπορεί να φύγει με συνταξιοδότηση, αν τη συμφέρει να φύγει ή όχι, ποιες προϋποθέσεις υπάρχουν κτλ. Ευχαρίστως μπορώ να μείνω όσο θέλετε για να καλύψουμε και αυτές ακόμα τις προσωπικές ερωτήσεις. Βεβαίως μπορεί κάποιος για τον άλφα ή β' λόγο να μην θέλει ενώπιον όλων να πει κάποια ζητήματα όταν υπάρχουν θέματα υγείας κτλ. Θα έχει τη δυνατότητα κατευθείαν να μου τα πει ή να μου τα γράψει, να τα δώσει εδώ στους οργανωτές αυτής της εκδήλωσης, να μου τα στείλουν για να του δώσω την απάντηση που χρειάζεται και να καθορίσει την πορεία. Να ξεκινήσουμε λοιπόν με μια γενική συζήτηση, μια γενική εισαγωγή πρώτα, γύρω από την εξέλιξη του ασφαλιστικού συστήματος σήμερα στην Ελλάδα. Υπάρχει μια διεθνή σύμβαση εργασίας υπερυθμών 102. Είναι η σύμβαση εργασίας. Η Σύμβαση του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας, την οποία έχει υπογράψει και η Ελλάδα και μάλιστα έχει τιμητική θέση η χώρα μας σε αυτόν τον κατάλογο των χωρών που έχουν υπογράψει και έχουν επικυρώσει και έχουν εισαγάγει στην εσωτερική ένωμη τάξη τις ρυθμίσεις της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας 102. Είναι η Σύμβαση Εργασίας η οποία αποτελεί τον κορμό της κοινωνικής ασφάλισης σε όλο τον κόσμο. Και σήμερα, από τότε που έγινε μέχρι και τώρα, σήμερα την έχουν υπογράψει εδώ όλες οι χώρες του κόσμου. Η Ελλάδα είναι 7η στη σειρά. Πραγματικά νιώθει κανείς το λιγότερο υπερηφάνεια που βλέπει ότι η Ελλάδα της εποχής εκείνης, το 52, είχε συναισθανθεί τη σημασία που είχε αυτή η Διεθνή Σύμβαση και έστρεψε πρώτη με τις πρώτες χώρες, μαζί με τη Σουηδία, τη Βρετανία κτλ. Να την επικυρώσει. Σήμερα βέβαια αυτή η Διεθνή Σύμβαση καταπατείται αγρίως. Αυτή η Διεθνή Σύμβαση της οποίας η επικύρωση έγινε και από τη χώρα μας από την αρχή, σήμερα βρίσκεται σε διαρκή καταπάτηση. Και βρίσκεται σε διαρκή καταπάτηση διότι έχει δύο κύριες προβλέψεις. Μας λέει ότι στην κοινωνική ασφάλιση θα πρέπει να υπάρχουν κυριαρχού δύο αρχές. Η αρχή της βεβαιότητας και η αρχή της ασφάλειας. Η αρχή ότι θα πάρεις αυτά τα οποία έχει προβλεφθεί από το σύστημα να πάρεις. Μπαίνεις σε ένα σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, αναλαμβάνεις την υποχρέωση να πληρώνεις εισφορές και αποκτάς το δικαίωμα σε κάποια ηλικία να πάρεις κάποια παροχή. Είναι μια βασική αρχή της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας 102, της βεβαιότητας. Και η δεύτερη αρχή μιλάει για την σιγουριά, για την εξασφάλιση, ότι δηλαδή αυτά θα τα πάρεις. Δεν μπορεί να μην τα πάρεις. Βάζει εγγυητή το ίδιο το κράτος. Σε όλες τις χώρες του κόσμου, στα ζητήματα κοινωνικής ασφάλισης, το κράτος είναι εγγυητής. Γι' αυτό και τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης είναι υποχρεωτικά. Δεν μπορεί να πει κανείς, εγώ δεν ασφαλίζομαι για την υγεία, για τη σύνταξη, για την πρόνοια, για οποιοδήποτε νέα κλάδι είναι. Δεν μπορεί να πει δεν ασφαλίζομαι. Είναι υποχρεωτικό να ασφαλιστείς. Από τη στιγμή λοιπόν που είναι υποχρεωτικό να ασφαλιστείς και το κράτος είναι υποχρεωτικό να σου εγγυηθεί ότι θα πάρεις αυτά τα οποία σου υποσχέθηκαν τα ασφαλιστικά ταμεία όταν γραφτήκες και ασφαλίστηκες καταρχήν σε αυτά. Στην Ελλάδα λοιπόν αγαπητοί μου, έχουμε από το 2010 τον Ιούλιο μέχρι σήμερα 24 ασφαλιστικούς νόμους. Ο ένας χειρότερος από τον άλλο. Αν είναι δυνατόν να φανταστεί κανείς ότι σε διάστημα 2 χρόνων περίπου 24 φορές μέχρι τώρα άλλαξε το ασφαλιστικό σύστημα. Είτε με νόμο ολοκληρωτικά ασφαλιστικό, είτε με τροπολογίες σε κάποιο νόμο. Και μάλιστα εδώ έχουμε και κάτι χειρότερο. Ότι σε πολλές περιπτώσεις πέρασε ο νόμος από τη Βουλή, ψηφίστηκαν από τη Βουλή κάποιες ρυθμίσεις και σε λίγες μέρες ήρθε με πράξη νομοθετικού περιεχομένου η κυβέρνηση και άλλαξε αυτά που είχαν ψηφιστεί στη Βουλή. Έχω πει πολλές φορές και θα το πω και σήμερα
ότι σε αυτή τη διαδικασία το Σύνταγμα προβλέπει ότι μπορεί σε εξαιρετικά απρόβλεπτες περιστάσεις να υπάρχει πράξη, και μάλιστα λέει ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, έτσι είναι η διατύπωση του Συντάγματος, ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας μπορεί σε εξαιρετικά απρόβλεπτες περιστάσεις να υπογράφει τις πράξεις νομοθετικού περιεχομένου. Μέχρι σήμερα έχουμε 24 πράξεις νομοθετικού περιεχομένου, όχι όλες για ασφαλιστικά ζητήματα. Ένα κλασικό παράδειγμα, το οποίο θα μείνει στην ιστορία. 12 Νοεμβρίου του 2012. Ψηφίζεται, μάλλον δημοσιεύεται στην εφημερίδα της κυβερνήσεως, ο ψηφιστής προλίγων ημερών νόμος, ο μετέπειτα νόμος 4093 του 2012, το μνημόνιο εκείνο, το οποίο ανέτρεψε θεμελιωμένα συνταξιδευτικά δικαιώματα πολλών ετών. Έρχεται λοιπόν ο νόμος αυτός και κάνει κάποιες ρυθμίσεις. Μετά από 12 Νοεμβρίου, μετά 6 μέρες, ψηφίζεται πράξη, υπογράφεται, γιατί δεν περνάει πολύ πολύ, υπογράφεται πράξη νομοθετικού περιεχομένου και αλλάζει αυτόν τον νόμο σε ουσιώδη σημεία. Και μετά 3 μέρες υπογράφεται νέα πράξη νομοθετικού περιεχομένου που αλλάζει τον νόμο πάλι, αλλά και την πράξη που είχε υπογραφεί πριν από 3 μέρες. Αυτό δεν είναι λειτουργία πλέον πολιτείας, αυτή δεν είναι νόμη, αυτά είναι γονατογραφήματα, όπως τα λέω. Κάποτε ο νόμος για τα ασφαλιστικά, και υπάρχει ειδική πρόβλεψη του Συντάγματος, ο άρθρο 73 παράγραφος 2, που λέει ότι ειδικά για τα συνταξιοδοτικά δεν μπορεί να μπαίνουν οι ρυθμίσεις συνταξιοδοτικές σε γενικά νομοσχέδια. Οι ρυθμίσεις πρέπει να μπαίνουν σε ειδικά νομοσχέδια για συντάξεις. Αυτό έχει παραβιαστεί κατάφορα. Αυτή η ρύθμιση, η συνταγματική, έχει παραβιαστεί κατάφορα. Και διερωτάται κανείς. Υπάρχουν στη Βουλή 5-6 συνταγματολόγοι. Γνωστοί συνταγματολόγοι. Δεν θέλω να πω ονόματα, τους ξέρετε. Γνωστότατα συνταγματολόγοι. Αυτοί πώς συνεργούν σε αυτή τη θορυβόδη καταπάτηση των διατάξεων του Συντάγματος. Καταπάτηση βέβαια που συνοδεύεται και από αντίστοιχη μείωση των δικαιωμάτων των εργαζομένων, συνταξιούχων και ασφαλισμένων. Έχουμε λοιπόν το πρώτο σημείο, στο οποίο πρέπει να μείνουμε. Έχει παραβιαστεί η Διεθνή Σύμβαση Εργασίας 102, έχει παραβιαστεί το άρθρο 73 του Συντάγματος. Έχει ανατραπεί η λειτουργία, η δημοκρατική λειτουργία της πολιτείας. Δεν μπορεί η Βουλή να ψηφίσει ένα νόμο και να έρχεται μετά η κυβέρνηση και υπογράφει το πρόεδρο της Δημοκρατίας και αλλάζει αυτό το νόμο. Και σε κάθε περίπτωση δεν πρόκειται, όπως καταλαβαίνετε, για εξαιρετικώς απρόβλεπτες καταστάσεις. Είναι περιστάσεις οι οποίες σε κάθε περίπτωση έχουν δημιουργήσει αυτή την ανασφάλεια, πλέον την αβεβαιότητα και μία ασάφεια γύρω από τα δικαιώματα που έχει ο κάθε ασφαλισμένος. Βλέπετε ότι σήμερα υπάρχει ένας πανικός σε όλες τις υπηρεσίες. Όλοι θέλουν να φύγουν. Οι πάντες θέλουν να φύγουν. Θα σας πω μόνο ένα περιστατικό για να καταλάβετε ότι πρέπει να προσέχετε πολύ το αν θα φύγετε ή δεν θα φύγετε από την υπηρεσία. Γυναίκα ασφαλισμένη στο ΙΚΑ, μητέρα ανήλικου παιδιού, με 30 χρόνια υπηρεσίας. Ακούει δυστυχώς και τα κανάλια και ο τύπος, μερικές, τα ραδιόφωνα και τα κανάλια, κυρίως τα κανάλια, σε μερικές περιπτώσεις παίζουν άσχημο ρόλο, διότι γίνεται στραβή ενημέρωση. Κάνω παρένθεση να σας πω, αυτόν τον καιρό, αυτές τις μέρες, ακούτε διάφορους που βγαίνετε και λένε σπεύσετε να κάνετε την εξαγορά του πλασματικού χρόνου. Τελειώνει η προθεσμία 31 Δεκεμβρίου του 2013. Και αναγκάζομαι να βγαίνω τώρα, δες προχθές, 4-5 φορές βγήκα και είπα τι είναι αυτά που λέτε. Δεν ισχύει αυτό. Η εξαγορά του πλασματικού χρόνου μπορεί να γίνει οποτεδήποτε. Ακόμα και την ημέρα που κάνει την αίτηση για σύνταξη και να πάει αναδρομικά προς τα πίσω. Μόνο σε μία περίπτωση τελειώνει η προθεσμία. Είναι η περίπτωση των ασφαλισμένων στο ΙΚΑ και των γυναικών στο ΤΣΑ. Είναι η περίπτωση των ασφαλισμένων παλιά. Είναι η περίπτωση που θεμελιώνουν δικαίωμα ή μπορούν να θεμελιώσουν δικαίωμα μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2010. Οπότε σε αυτή την περίπτωση κάνετε τις εξαγορές του πλασματικού χρόνου του παλιού, των παλιών πλασματικών χρόνων που προέβλεπε ο νόμος 2084. Είναι μια μικρή ομάδα αυτή. Μόνο αυτοί έχουν, θα έλεγα, προθεσμία μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2013 να παρακάνουν την εξαγορά. Και βέβαια εδώ συμβαίνει και το εξής, ότι περισσότεροι, κυρίως αφορά το ΙΚΑ. Το ΙΚΑ όμως, ενώ έχουν κάνει αίτηση για να τους κάνουν ανακεφαλαίωση και να μάθουν τι ένσημα έχουν για να πάνε να κάνουν την εξαγορά, το ΙΚΑ κάνει ένα μισό χρόνο να πατήσει. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι τώρα βλέπουν την προθεσμία να τελειώνει
και δεν ξέρουν τι πρέπει να πάνε να εξαγοράσουν, δεν το είπε, δεν έχει απαντήσει ακόμα. Βλέπετε το τραγέλαθος που υπάρχει. Αλλά ήθελα να πω ότι σε αυτή τη γέια που ήρθε στο γραφείο και είχε 30 χρόνια, είχε ανήλικο παιδί και είχε 30 χρόνια, αλλά ήταν ηλικίας 50 ετών. Ακούγοντα λοιπόν να τη λένε διάφοροι, σπέσετε να φύγετε διότι θα σας πιάσουν τα 67 και δεν θα μπορείτε να φύγετε, υπάρχουν παρέτηση και έφυγε. Κάποια στιγμή συνειδητοποίησε ότι θα πάρει 30% μειωμένη σύνταξη. Ήρθε λοιπόν πανικόπληκτη στο γραφείο μου και μου λέει είναι ακριβές αυτό. Και αναγκάστηκε να σου πω είναι ακριβές αυτό. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Ότι αυτή η γυναίκα είχε 30 συντάξιμα χρόνια. Έφυγε χωρίς να το θέλει. Επειδή φοβήθηκε. Επειδή την έπιασε πανικός. Ακούγοντας κάποιους δίθεν ειδικούς. Αυτή η γυναίκα λοιπόν θα πάρει σύνταξη 3-3-9, χάνει 9 χρόνια. Θα πάρει σύνταξη για 21 χρόνια εφόρου ζωής. Έχασε 9 χρόνια από τη σύνταξή της. Δούλευε 9 χρόνια παραπάνω, πλήρωνε ασφαλιστικές φορές και τελικά καταλήγει λόγω της γάφας που έκανε να φύγει στο 50ο έτος της ηλικίας και θα βγάλει σύνταξη πλέον 30% μειωμένη, 9 χρόνια ζημιά εφόρου ζωής. Δούλεψε 30 χρόνια, θα πάρει σύνταξη για 21 και δεν θα βγάλει ποτέ. Να το έχετε αυτό υπόψη σας. Ό,τι στην Ελλάδα ξέρετε ένα τραγούδι παλιά που είχε πει ο Σαββόπουλος, εδώ είναι Βαλκάνια, δεν είναι επεξεγέλαση. Σημαίνει λοιπόν ότι ό,τι πάρεις πήρες. Δεν σημαίνει ότι όταν συμπληρώσεις κάποια ηλικία αποκαθίσταται. Αυτό που πήρες τελείωσε. Θα το έχεις σε φόρο ζωής. Όπως συνηθίζω να λέω, θα το λουστείς σε φόρο ζωής. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή πριν υποβάλλεται την αίτηση για συνταξιοδότηση. Ανάλογη ρύθμιση, ανάλογη κατάσταση θα μπορούσα να πω ότι ισχύει και για το δημόσιο. Εκείνο που πρέπει να έχετε υπόψη σας, που μέχρι τώρα δεν συνέβαινε στην Ελλάδα, είναι πρωτοφανές αυτό το φαινόμενο, είναι ότι τελικά δεν παίρνετε τη σύνταξη που λέει η απόφαση της αξιοδότησης. Παίρνω το δημόσιο. Υποβάλλετε λοιπόν τα καρδιά σας στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και έρχεται κάποια στιγμή και βγάζει τη συνταξιοδοτική πράξη. Και λέει η συνταξιοδοτική πράξη, ας πούμε, απορρέχουμε σύνταξη 1.300 ευρώ. Θα τα πάρετε τα 1.300 ευρώ. Όχι. Γιατί δεν τα πάρετε. Διότι όταν θα το καταλάβετε, όταν δείτε την κατάσταση της την εξωφρητική, όχι της προσωρινής, της οριστικής, που θα λέει στο αριστερό η εκαθάριση, στο αριστερό. Σύνταξη 1.300 ευρώ, στο δεξί. Κράτηση εισφοράς αλληλεγγύης 70 ευρώ. Κράτηση νόμου 40-24 100 ευρώ. Κράτηση νόμου 40-51 τόσα ευρώ. Κράτηση νόμου 40-75 τόσα ευρώ. Κράτηση νόμου 40-93 τόσα ευρώ. Καταβληταίο 950 ευρώ. 1.300 είναι στην αλπεριά. 950 παίρνετε. Είναι λοιπόν ένα ζήτημα που πρέπει να το κρίνετε και αυτό. Το Γενικό Λογιστήριο, όσοι μπορείτε να μπείτε στο διαδίκτυο, μπορείτε να το δείτε, του έχει ξεφύγει και έχει γράψει αυτό που σας λέω τώρα, το έχω πει πολλές φορές, το έχει γράψει. Ότι δεν παίρνετε τη σύνταξη που βγάζει στο ταμείο, δεν θα πάρετε αυτή. Και έχει κάνει μάλιστα και κάποια παραδείγματα που λέει, αυτά που σας είπα χοντρικά, πώς ακριβώς μειώνεται. Άρα λοιπόν, όταν είναι κάποιος να φύγει, που καταλαβαίνει ότι με αυτόν τον τρόπο, κάνοντας υπολογισμό στη σύνταξη, όχι που θα του βγάλει το ταμείο, αλλά που θα πάρει. Μέχρι τώρα ξέραμε ότι το ταμείο σου βγάζει μία σύνταξη. Αυτή τη σύνταξη λοιπόν που σου βγάζει το ταμείο, ξέρεις ότι θα πληρώσεις, θα σου παρακρατήσουν 4% για τον κλάδο ασθένειας και θα σου παρακρατήσουν για τον φόρο. Και τελείως. Δεν έχει άλλες παρακρατήσεις η σύνταξη, αυτό συνέβαινε μέχρι τώρα. Τώρα συμβαίνει αυτό που σας είπα πριν από λίγο, ότι ακολουθεί μία σωρία παρακρατήσεων και επομένως μειώσεων των συντάξεων από τον χώρο. Φανταστείτε το εξής, ένας που φέρνει τώρα σε σύνταξη, και που με αυτόν τον τρόπο παίρνει, ας πούμε, 300 ευρώ λιγότερα μηνιαίο εισόδημα. Αυτός ο άνθρωπος, επί 12 μήνες, σημαίνει ότι το χρόνο θα χάσει 3.600 ευρώ. Εάν η μείωσή του, αν έχει μεγαλύτερη σύνταξη, που βάλει και μεγαλύτερη μείωση, και είναι 400 ευρώ η μείωση, το χρόνο θα χάσει 4.800 ευρώ. Θα χάσει δηλαδή 5.000 ευρώ. Επομένως, λογικά, στην κατάσταση που βρισκόμαστε σήμερα, εάν δεν υπάρχουν άλλοι λόγοι και κρίνουμε μόνο το οικονομικό κομμάτι,
Θα πρέπει να μην φεύγει κανείς αν δεν έχει εξασφαλίσει καλή σύνταξη. Αν δεν έχει διασφαλίσει ότι οι οικονομικές του ανάγκες μπορούν να καλυφθούν από τη σύνταξη. Λογικά το συνηθίζω να το λέω ότι το να φύγεις με 25-35 είναι λάθος. Κάνω την περίπτωση μια μητέρα σαν ηλίκου, η οποία ας πούμε το 2010 είχε 25 ετία και είχε και ανήλικο παιδί στο δημόσιο, στο νοσοκομείο, στο δημόσιο. Αυτή η γυναίκα έχει θεμελιώσει. Η θεμελίωση γίνεται βέβαια με τη συνδρομή των δύο προϋποθέσεων. Ανήλικο παιδί και συμπληρωμένη 25 ετία το 2010. Αυτή η γυναίκα φεύγει με τη συμπλήρωση του 50ου έτους της ηλικίας με πλήρη σύνταξη. Όταν λέω πλήρη σύνταξη, δεν εννοώ βέβαια ότι θα πάρει για 35-35, θα πάρει για 25-35 σύνταξη. Αλλά δεν θα έχει καμία παρακράτηση, καμία εκτός από αυτές που είπαμε. Δεν θα έχει μείωση οπότε, δεν θα είναι μειωμένη σύνταξη. Αυτή λοιπόν η γυναίκα δεν συμφέρει να φύγει με 25-35, χάνει 10-35. Συμφέρει να μείνει όσο μπορεί περισσότερο. Σημαίνει να παραμείνει στην υπηρεσία. Είναι 100 φορές καλύτερα να είναι κανείς σήμερα εν υπηρεσία παρά είναι σε σύνταξη. Διότι όπως σας εξήγησα πριν από λίγο, οι συντάξεις είναι αυτή τη στιγμή το πρώτο θύμα κάθε αλλαγής, κάθε μείωσης. Κάθε φορά που έρχεται η Τρόικα, ξεκινάει από τις συντάξεις. Πριν από ένα εξάμηνο περίπου, είχε κάνει την εξής απίθανη, θα έλεγαν, πρόταση. Η πρόταση είχε γίνει επισήμως, άσχετα αν δεν έχει γίνει πρόσθετη. Είπε το εξής. Τους λείπανε 3 δις ευρώ. Πού θα τα βρούμε για να συμπληρωθεί ο αριθμός των μειώσεων που θέλανε. 3 δις ευρώ. Και κάποιος από την Τρόικα πέταξε τη σοφία του, που συμφώνησαν και οι υπόλοιποι. Όσοι παίρνουν σύνταξη, όλοι και είναι κάτω από 60 ετών, να τους κοπεί η σύνταξη. Πώς θα ζήσουν αυτοί? Βρήκανε τον τρόπο. Θα τους επαναχορηγηθεί η σύνταξη, αφού συμπληρώσουν το 60ο έτος ηλικίας. Η σύνταξη την οποία φέρανε τώρα, θα τους χορηγηθεί τώρα. Αν είναι ο άλλος 56 ετών, ας πούμε, 4 χρόνια δεν θα παίρνει σύνταξη, θα την πάρει όταν γίνει 60. Και πώς θα ζήσει μέχρι τότε? Βρήκανε τον τρόπο. Θα του δώσουν προκαταβολή από τη σύνταξη.